Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θέλω να κάνουμε ένα βίντεο για να σας δώσω κάποιες ιδέες και tips για να ψωνίζετε πιο εύκολα, πιο σωστά. Και αυτό έχει κυρίως να κάνει με τα κορίτσια που αγοράζουν γαλλικά και για το πώς θα μπορέσετε αυτό που θα αγοράσετε, αυτό που θα δείτε τελικά να είναι αυτό που θα σας ταιριάξει και αυτό που δεν θα πάει χαμένο, ας πούμε. Οπότε τα έχω γράψει όλα εδώ πέρα. Έχω όλες τις πληροφορίες που θέλω να σας δώσω και να αναλύσω. Και εννοείται περιμένω τα σχόλιά σας από κάτω να μου πείτε τι άλλο έξυπνο κόλπο κάνετε εσείς έτσι ώστε οι αγορές σας να είναι πετυχημένες. Και θα ξεκινήσω με το πρώτο και το πιο βασικό για μένα, το οποίο είναι να βρεις τι τύπο επιδερμίδας έχεις. Και γενικά να ξέρεις ποιες είναι οι ανάγκες της επιδερμίδας σου. Είτε έχει να κάνει με κρέμα και πρέπει να γνωρίζεις τι τύπο επιδερμίδας έχεις, λιπαρό, ξηρό, είτε έχει να κάνει με καλλυντικά. Πρέπει να γνωρίζεις τι foundation χρειάζεσαι, ποιο είναι εντατικό, ποιο ξηρό, ποιο ματ, τι χρειάζεσαι. Αλλά και κάτι βασικό που πρέπει να το ξεχάσω και τα χρώματά σου. Δηλαδή είσαι μελαχρινή, έχεις μπλε μάτια, έχεις καφέ μάτια, έχεις ξανά μαλλιά, σκούρα μαλλιά. Για να ξέρεις περίπου αν οι αποχρώσεις αυτές θα σου πηγαίνουν. Το δεύτερο και το επίσης πολύ πολύ βασικό, που νομίζω ότι το έχουμε πάθει όλες, είναι να μην κάνεις αυθόρμητες αγορές και να μην παρασύρεσαι. Είναι πάρα πολύ εύκολο να δεις ένα βίντεο στο YouTube και να δεις 150 καλλυντικά και να θέλεις και τα 150, ή ακόμα χειρότερα να βρεθείς σε ένα κατάστημα γεμάτο με καλλυντικά και να θέλεις όλα αυτά τα καλλυντικά. Και πολλές φορές, αν τύχει να έχεις πάνω σου χρήματα, μπορεί να πεις ας το πάρω και πιστεύω ότι θα είναι καλό γιατί μου αρέσει αυτή η εταιρεία. Οπότε λογικά θα μου αρέσει και το προϊόν. Κάτι που είναι φυσικά πάρα πολύ μεγάλο λάθος, γιατί όταν κάνεις αθόρμητη αγορά, εκείνη τη στιγμή ουσιαστικά αυτό που κάνεις είναι να παίρνεις κάτι στην τύχη. Με την ελπίδα ότι θα σου ταιριάξει, ότι θα σου αρέσει. Άρα λοιπόν καλό θα είναι να μην κάνεις αυθόρμητες αγορές. Τρίτο tip είναι να γκουγκλάρεις οτιδήποτε σε ενδιαφέρει να αγοράσεις. Σε ενδιαφέρει να αγοράσεις μία σκιά. Πολύ ωραία. Ψάξε για αυτή τη σκιά. Διάβασε review στα ελληνικά, στα αγγλικά, σε ό,τι άλλη γλώσσα γνωρίζεις και υπάρχει. Γράψε και ψάξε αυτό που σε ενδιαφέρει να αγοράσεις. Εννοείται τα βιντεάκια στο YouTube είναι πάρα πολύ χρήσιμα και αυτό είναι ο λόγος τους κυρίως για να ακούσουν μια γνώμη. Βέβαια δεν υπάρχει ένας μεγάλος κίνδυνος. Και γι' αυτό το έχω πει και το έχω ξαναπεί γενικά πολλές φορές. Δεν πρέπει όταν ακούσεις μια κοπέλα η οποία, ας πούμε εγώ, ας μην πούμε λίγο πια άλλη, ας μιλήσουμε για μένα. Σου δείξω αυτό εδώ, το καπάκι της κάμερας αυτή τη στιγμή, αυτό έχω εδώ κοντά. Και σου πω ότι ξέρεις τι, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, μου τέριαξε πάρα πολύ. Δεν σημαίνει ότι εσύ αυτομάτως αυτό το προϊόν θα πρέπει κατευθείαν να πας να το αγοράσεις ή να πιστέψεις ότι θα κάνει και σε σένα, ακόμα και να έχουμε τον ίδιο τύπο, ακόμα και να έχουμε τις ίδιες ανάγκες και τα ίδια χρώματα και τα ίδια γούστα. Υπάρχει πάντα η πιθανότητα αυτό εδώ το πράγμα εσένα να μην σου αρέσει καθόλου. Γιατί απλά μπορεί να μην σου αρέσει, γιατί είσαι διαφορετικός άνθρωπος. Άρα λοιπόν πάμε στο τέταρτο βήμα, το οποίο είναι και το πιο βασικό. Όταν μπαίνεις σε ένα κατάστημα, υπάρχουν κάποια τέστερ. Τα τέστερ δεν είναι εκεί για πλάκα, είναι εκεί για να τα χρησιμοποιούμε όσο θέλουμε. Όχι όσο θέλουμε, όχι να τα τελειώσουμε. Να τα χρησιμοποιούμε. Υπάρχει μια σκιά και μας αρέσει πάρα πολύ. Υπάρχει το τέστερ. Swatch. Μου αρέσει. Ακόμα και στα μάτια σας. Μπορείτε απλά να βάλετε να δείτε πόσο θα κρατήσει. Μπορεί να έχετε λιπαρά βλέφαρα. Μάσκαρα. Μπορείτε να ζητήσετε από την πωλήτρια που είναι σε μια εταιρεία να κάνει εκείνη την εφαρμογή σε εσάς για να δείτε πόσο θα κρατήσει αυτή η μάσκαρα. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να ψωνίσετε κάτι στα τυφλά ή απλά επειδή το είπα εγώ ή απλά επειδή διαβάσατε ένα review και ήταν θετικό. Πρέπει ακόμα και αν όλα αυτά τα βήματα τα έχετε κάνει, όταν θα πάτε στο κατάστημα να δοκιμάσετε. Τώρα, αν μιλάμε για κρέμα, μπορείτε να ζητήσετε ένα δειγματάκι. Μπορείτε να εξηγήσετε στην πολίτη ότι θέλετε πολύ να δοκιμάσετε τη συγκεκριμένη κρέμα, ειδικά αν είναι μια ακριβή κρέμα, ας πούμε. Μπορείτε να τη ζητήσετε κάποιες άλλες πληροφορίες ή αν τύχει να θέλετε να αγοράσετε κάτι από την εταιρεία και να τη ζητήσετε να δοκιμάσετε την κρέμα, αν έχει κάποιο δειγματάκι, γιατί σας ενδιαφέρει πολύ να την αγοράσετε. Δεν είναι κακό, μην αισθάνεστε ντροπή ότι είναι κακό να ζητήσετε ένα δειγματάκι. Εννοείται βέβαια να το πείτε με όμορφο τρόπο και να εξηγήσετε στην κοπέλα που είναι εκεί ότι σας ενδιαφέρει πολύ η συγκεκριμένη κρέμα. Οπότε κατά 90% θα σας δώσω το δειγματάκι, θα το δοκιμάσετε και τουλάχιστον θα έχετε μία εικόνα για το πώς είναι αυτή η κρέμα ή αυτό το foundation ή το οτιδήποτε που θέλετε να δοκιμάσετε. Οπότε ναι, πάρα πολύ σημαντικό, αν υπάρχει τέστερ, αν μπορείτε να βρείτε δείγμα, εννοείται
τα χρησιμοποιείτε. Και το πέμπτο και το πιο βασικό, νομίζω ότι αυτό είναι που κάνει όλη τη διαφορά, μην εμπιστεύεστε ποτέ 100% τις πωλήτριες. Επειδή έχω περάσει από αυτή τη δουλειά, έχω περάσει από διάφορες εταιρείες με καλλιτικά και επειδή ξέρω από μέσα πώς λειτουργεί μια εταιρεία και ποιος είναι ο στόχος της, θα σας το πω όσο πιο απλά μπορώ και ίσως ακουστεί κάπως, αλλά έτσι είναι, η πραγματικότητα αυτή είναι. Δεν ενδιαφέρει καθόλου την πωλήτρια αν αυτό που φοράς εσύ εκείνη τη στιγμή σου πάει ή δεν σου πάει. Δεν ενδιαφέρει καθόλου. Το μοναδικό πράγμα που την ενδιαφέρει είναι απλά να πουλήσει. Οπότε, υπάρχει περίπτωση αυτό που θα έχεις φορέσει εσύ να μην σου πάει καθόλου και να σου πει ότι σου πάει πάρα πολύ. Υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη πιθανότητα. Υπάρχει πιθανότητα να προσπαθείς να σου πουλήσει κάτι που δεν είναι καν ούτε για την ηλικία σου, ούτε για τον τύπο του δέρματός σου, απλά γιατί πρέπει να πουλήσει, γιατί αυτή είναι η δουλειά της. Είναι μια πωλήτρια σε εκείνη τη φάση, δεν είναι μια make-up artist. Και υπάρχουν και κάποιες διαφορές και δεν θέλω να τους βάζω όλους στο ίδιο καλάθι, ας πούμε. Αν είναι μια make-up artist η οποία είναι όμορφα βαμμένη, προσεγμένη και θα σου πει, ξέρεις τι, αυτό σου πάει καλύτερα. Εκεί πρέπει να την εμπιστευτείς. Γιατί αυτή η κοπέλα θα καταλάβεις ότι δεν σου λέει ψέματα. Δυστυχώς, ειδικά οι πιο μικρές ηλικίες δεν το καταλαβαίνουν. Και επειδή έχω δουλέψει σε εταιρεία και έχω δει τριγύρω μου και άλλες εταιρείες πώς δουλεύουν, βλέπανε κάτι στην πωλήτρια και τους λέγανε «Α, θέλω αυτό που φοράς». Και κατευθείαν, βέβαια, η άλλη τους το που λέει, γιατί αυτή είναι η δουλειά της. Και αυτός είναι ένας λόγος που δεν δουλεύω σε εταιρείες. Δεν εμπιστεύεστε 100% τις πωλήτριες γιατί μπορεί και να σας πούνε ψέματα. Μπορεί βέβαια και να σας πούνε αλήθεια. Ποτέ δεν ξέρεις. Αυτές ήταν οι συμβουλές και τα tips που είχα να σας δώσω για να ψωνίζετε πιο έξυπνα. Θεωρώ πως αν ακολουθήσετε αυτές τις συμβουλές και τα tips τις συμβουλές, δεν μου αρέσει συμβουλές η λέξη, σκύμη μωμά και συμβουλεύω, νομίζω ότι αυτό τελικά που θα πάρετε θα σας ταιριάξει και δεν θα σας κάτσει καθόλου άσχημα. Εγώ προσωπικά από όταν ξεκίνησα έτσι να διαλέγω και να επιλέγω τα πράγματα που θέλω να αγοράσω, πραγματικά δεν έχει πάει ούτε ένα ευρώ χαμένο σε αγορά. Το πιο σημαντικό είναι να μην παρασύρεστε. Και εννοείται αυτό που θα πάρετε να σας ταιριάξει πάρα πολύ, γιατί μπορεί και στην κολλητή σας, στη φίλη να ταιριάξει πάρα πολύ, να τσάσει πολύ και εσείς να το βρείτε εσχρό για τον οποιοδήποτε λόγο. Αυτά είχα να σας πω, ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο, εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο. Με αυτό να περνάτε καλά και φιλάκια. Γεια σας!